Λοιπόν, κύριε Τσοκαράκη, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Τσοκαράκη. Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα κύριε Χατζηδημητρίου. Λοιπόν, θέματα υγείας από ό,τι καταλάβατε παίζουν ψηλά στην επικαιρότητα. Τι λέει το ΚΚΕ για τα ζητήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Νομίζω ότι βγαίνει πλέον με το πιο απροκάλυπτο τρόπο η επόμενη μέρα τι θα περιμένει για τον ελληνικό λαό, για τα λαϊκά νοικοκυριά. Μάλιστα και μετά τις δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Πνευματικού, ότι πλέον η ανθρώπινη ζωή μέχρι και τη τελευταία πνοή του, και μιλάω για τους καρκινοπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο, κατά τα λόγια του κύριου Πνευματικού, κρέμονται και μπαίνουν πάνω στη ζυγαριά κόστους. Ναι, κοστολογούνται πλέον οι ανθρώπινες ζωές. Απροκάλυπτα πλέον, απροκάλυπτα πλέον, και αυτά είναι τα κοστολογημένα προγράμματα που διατείνονται ότι θα εφαρμόσουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε τα πολλά προδιαγεγραμμένα εγκλήματα που τελέστηκαν το τελευταίο διάστημα και σε μόλις 3 μήνες από το Φλεβάρι του 23 που είχαμε το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, μόνο τυχαία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Οι προειδοποιήσεις των συνδικαλιστικών φορέων αλλά και των βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή, υπενθυμίζω τον Οκτώβριο του 2022, είχε τεθεί ερώτημα στη Βουλή και εκρούστηκε ο κόδωνας του κινδύνου αναφορικά με την υποστελέχωση των κέντρων υγείας, του συστήματος στο ΕΚΑΒ, που δεν υπάρχουν διασώστες, γιατροί, με τις δημόσιες δομές υγείας που υποστελεχώνονται, απαξιώνονται για να στραφούν και να δοθούν όλα στο ιδιωτικό κέρδος, στο κεφάλαιο. Έπεσαν αυτές όλες οι προειδοποιήσεις, έπεσαν σε αυτιά που δεν άκουγαν. Γιατί πάνω απ' όλα αυτά τα αυτιά λειτουργούσαν όντως με μια ζυγαριά κόστους ωφέλους. Τι λέγαμε τότε, τι λέγανε οι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας που βγήκανε για να διαμαρτυρηθούν για τα Τέμπη? Αυτοί μετράνε κέρδης και ζημιές και εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Το θυμάστε? Ναι, ως σύνθημα. Το ερώτημα είναι τι λέει το ΚΚΕ γύρω από τα ζητήματα αυτά? Δηλαδή, πώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αναζωογονηθεί, με ποιον τρόπο, πώς, τι κονδύλια. Πού θα φτάσουμε, τι θα γίνει με προσλήψεις γιατρών, τι θα γίνει με το ΕΚΑΒ, τι λέει το ΚΚΕ για το ζήτημα αυτό? Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις γιατρών, διασωστών, να αγοραστεί εξοπλισμός για να γεμίσει με εξοπλισμό όλες οι δημόσιες δομές, όλες, από το νοσοκομείο μέχρι και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το να απαξιώνουμε σιγά σιγά ακόμα και τα μικρότερα, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με το να αποστερούμε από σημαντικές περιοχές. Βλέπετε στικό, ο τουρισμός έχει αρχίσει και μαζεύεται για να πνίξει το νησί από κέρδη και να φουσκώσουν οι τσέπες συγκεκριμένων ομίλων, μιλάω για τους τουριστικούς ομίλους, έτσι. Και από την άλλη ένα νησί να μην έχει ένα ασθενοφόρο που να είναι πλήρως να είναι στελεχωμένο. Ένα έχει, δεύτερο. Γιατί ασθενοφόρα έχει, πληρώματα δεν έχει. Το ένα δεν ήταν για την κουβέντα, έτσι. Πραγματικά έχει και παραπάνω. Ναι. Αυτός είναι υπεστελεχωμένα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι σε περιοχές όπως είναι η Κος, όπως είναι η Χίος, γιατί και εκεί είχαμε, μπορεί να μην είχαμε θανάσιμο τραυματισμό, να μην είχαμε θάνατο, αλλά... Ναι, ήταν το περιστατικό με τη λιποθυμία του... Του επικεφαλής της λαϊκής εισπύρωσης κατά την διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Ήταν ο θάνατος μόλις εχθές. Ήταν ο θάνατος στη Χαλκιδική, στην Ουρανούπολη. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχουν θάνατοι από ένα υποστελεχωμένο σύστημα υγείας. Λοιπόν, προσλήψεις από γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διασώστες, εξοπλισμό με οτιδήποτε χρειάζεται μια δημόσια δομή υγείας για να λειτουργήσει αξιοπρεπώς. Και να μην φτάνουμε στο... Γιατί αυτό είναι μέσα στα κοστολογημένα προγράμματά τους, έτσι, και των τριών. Τι, ότι ο γιατρός πλέον θα κάνει το κουμάντο του για το ποιος θα βάλει στο νοσοκομείο και ποιος δεν θα βάλει στο νοσοκομείο. Για να φτάσουμε τελικά στο τελευταίο στάδιο της ζωής μας και να λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, εσύ μας κοστίζεις παραπάνω. Είσαι σπατάλη πόρων. Εσύ είσαι σπατάλη πόρων. Ορίστε. Ότι εσύ στο τελευταίο στάδιο, βεβαίως, εκεί που κρέμεσαι και από την παραμικρή ελπίδα, είσαι σπατάλη πόρων. Βεβαίως. Δηλαδή, ήθελα και διερωτάμε, ο καθηγητής ιατρικής αυτά λέει στους φοιτητές του στην ιατρική και μάλιστα σε ένα νησί που γέννησε την ιατρική. Μιλάω για τον Ιπποκράτη.
Αυτά λέμε, αυτή είναι η προμετωπίδα, αυτή είναι η διευθύνηση της Ελλάδας προς το εξωτερικό. Κύριε Τσουκαράκη, η εκλογική αναμέτρηση σε δύο εβδομάδες γίνεται ένα μήνα μετά την προηγούμενη που είχαμε ένα συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι με βάση και τις νέες δηλώσεις και την πορεία της διαδικασίας της προεκλογικής μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ή θα δούμε πάλι το ίδιο σκηνικό να στείνεται όσον αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα? Εφόσον ο λαός αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί, θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Το ΚΚΕ είναι εδώ, θα είναι πάντα δίπλα του, θα αντιπαλεύει αυτούς τους συσχετισμούς που δημιουργούνται για να φέρει όντως μία ελπίδα που δεν χάθηκε και ένα καλύτερο μέλλον για όλο τον ελληνικό λαό. Την 21η Μάη και τους 26 βουλευτές, τι λέμε, έγινε το βήμα. Την 25 Ιούνιου πάμε να κάνουμε το άλμα. Γιατί ένα ισχυρό ΚΚΕ στη Βουλή θα είναι η μοναδική 100% ισχυρή λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην αντιλαϊκή πολιτική της, από τη σκοπιά όμως ποιών, των λαϊκών συμφερόντων με συνέπεια, σταθερότητα και μαχητικότητα. Μάλιστα. Γιατί ένα δυνατό ΚΚΕ θα είναι δυνατός ο λαός για να αντισταθεί στα αντιλαϊκά μέτρα. Ποιον? Των αντιλαϊκών κοστολογημένων προγραμμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, κύριε Ψάλτη. Πάμε για να κλείσουμε, κύριε Τσουκαράκη. Ναι, παρακαλώ. Έβαλα κάτω τα κοστολογημένα προγράμματα των τριών τους που για αυτά μαλώνουν στα ραδιόφωνα και στα κανάλια της τηλεοράσης. Ξέρετε τι μου βγήκε στο τέλος? Παρακαλώ. Δανειακή σύμβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τίποτα από όλα αυτά τα κοστολογημένα προγράμματα που λέγονται προεκλογικά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, γιατί και οι τρεις τους έχουν υπογράψει μια συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση. Μάλιστα. Που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, που μέχρι το 2056 θα πληρώνει ο ελληνικός λαός με φορολαιλασία, φοροεπιδρομή από τη μία μεριά και φοροαπαλλαγή από την άλλη. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαράκη. Ευχαριστούμε. Θα πρέπει να είναι κριτήρια για την ψήφο. 25 Ιούνιου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαράκη. Ευχαριστούμε πολύ.